να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο το προβάλαμε και εμείς την περασμένη εβδομάδα, ένα θέμα το οποίο αφορά την κτηματαγορά της Κρήτης, αφορά το ενδιαφέρον, το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται, τις τιμές. Το γεγονός ότι η κτηματαγορά της Κρήτης τον τελευταίο χρόνο δείχνει να παίρνει μια βαθιά ανάσα μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση, μετά από μια περίοδο πανδημίας, μετά από μια περίοδο ενεργειακής κρίσης, η οποία βέβαια συνεχίζεται, φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα αρχικό ενδιαφέρον, το οποίο μετεξελίσσεται στη σύναψη συγκεκριμένων συμφωνιών και στην υπογραφή συμβολέων. Ξένοι επενδυτές έρχονται, ενδιαφέρονται για ακίνητα της Κρήτης και βρίσκονται, άλλοι τα έχουν αγοράσει, βρίσκονται ένα βήμα πριν την σύναψη συμφωνίας, τελικής συμφωνίας και την υπογραφή συμβολέων. Θέλω να πάμε σε έναν από τους πλέον έμπειρους κτηματομεσίτες σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, τον πρώην Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηματομεσιτών, με θητεία βέβαια και στο Σύλλογο Κτηματομεσιτών σε επίπεδο Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Καλογεράκη. Την καλησπέρα μας, κύριε Καλογεράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Χάρηκα πολύ που με καλέσετε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θέλουμε λίγο και πραγματικά θα μας φανεί και δημοσιογραφικά η γνώμη σας και η τοποθέτησή σας χρήσιμη στο κομμάτι, σε πρώτη φάση του ενδιαφέροντος ξένων επενδυτών να έρθουν στο νησί, να επενδύσουν, να αγοράσουν, να δραστηριοποιηθούν στην Κρήτη και γιατί όχι να μείνουν και μόνιμα. Ωραία, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που επιβεβαιώνω αυτό. Μετά την περίοδο της πανδημίας, περίπου πριν 2 χρόνια, έχει σταδιακά νιώθουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της ζήτησης από το εξωτερικό για αγορά εξοχής κατοικίας από Ευρωπαίους και μη πελάτες. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είπα. Βέβαια υπάρχει όχι το γεγονός, το ενδιαφέρον υπάρχει όχι μόνο για την ιδιοκατοίκηση, αλλά και σαν επένδυση. Πολλοί αγοραστές αγοράζουν κάποιες κατοικίες στην Κρήτη με σκοπό να τις εκμεταλλευτούν στο Airbnb, τουριστικά να τις πουλήσουν. Δηλαδή γίνεται και για επενδυτικούς λόγους αυτό. Επένδυση, κυρίως. Κύριε Καλογεράκη, ποιες περιοχές της Κρήτης κάνουμε λόγο αυτή τη στιγμή, πού αναφερόμαστε, δηλαδή οι ξένοι επενδυτές πού στοχεύουν? Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Το πιο δημοφιλής μέρος στην Κρήτη είναι νομίζω η Ελούντα, η Πλάκα, το νομός Λασιθίου, το νομό Ηρακλείου περιμετρικά κοντά στην πόλη του Ηρακλείου, στα βόρεια παράλια υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αγία Πελαγία, Χερσόνησο, Σομάλια, στα Χανιά, στον Πλατανιά, στα Βόρεια Παράλια και στα Νότια όμως. Μιλάμε για ένα ενδιαφέρον. Αυτό το ενδιαφέρον έχει εξελιχθεί σε συμφωνία και σε συμβόλαιο. Είμαστε κοντά. Φυσικά έγινε συμβόλαιο, φυσικά, συνεχώς. Έχω επικοινωνία καθημερινά με συναδέλφους μου σε όλη την Κρήτη και υπάρχουν διαδικασίες εξέλιξη, γίνονται αγοραπολισίες, έχουμε κάνει αγοραπολισίες όπως είπα και πριν τα τελευταία 2 χρόνια, κυρίως από Ευρωπαίους αγοραστές. Ποιες αγορές είναι αυτές, κύριε Καλογεράκη? Έχει αξία λίγο να δούμε και την προέλευση των επενδυτών, την εθνικότητά τους δηλαδή, από πού μας έρχονται? Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από την Γερμανία, από τη Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία, από χώρες της Ανατολικής και Προ-Ανατολικής Ευρώπης, μπορώ να πω, Τσεχία, Πολωνία. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από Ισραηλινούς, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, οι οποίοι βλέπουν και επενδυτικά την Κρήτη, έτσι. Και μπορώ να πω ότι βλέπουν μια ακόμα τις τιμές της Κρήτης χαμηλότερες σε σχέση με τις τιμές. Για να μας λέτε όμως ότι υπάρχει ενδιαφέρον για περιοχές εκεί ανατολικά της Κρήτης, όπως είναι η Ελούντα, όπως είναι η Πλάκα, μιλάμε ότι τα deals είναι ιδιαίτερα υψηλά το ποσό τους και το ύψος τους. Ναι, δεν είναι μόνο εκεί, είναι και εκεί. Έτσι, εκεί μεταξύ άλλων, βέβαια. Ναι, μεταξύ άλλων, αυτό πήγα να πω, δεν είναι μόνο εκεί. Απλά είναι ένας πανέμορφος προορισμός που ποιος δεν θα τρελαθεί με την ομορφιά του και θα ζηλέψει και θα θέλει να αποκτήσει μια κατοικία αυτά τα μέρη. Κατ' επέκταση. Πολλές κατοικίες, να σας πω για μια πληροφορία, ναι, κύριε, ναι, Παναγιωτόπουλε. Ναι. Πολλές κατοικίες που ήταν εδώ και χρόνια απόλυτες, πολυτελείς κατοικίες μπορώ να πω, τα τελευταία χρόνια έχουν πληθεί όλες σχεδόν. Έτσι.
Κατ' επέκταση έχει δοθεί και μία ανάσα και στον κλάδο σας, έτσι δεν είναι? Στον κλάδο μας, στον κλάδο των επιχειρηματιών παύλα κατασκευαστών, οι οποίοι είχαν επενδύσει αρκετά μεγάλα ποσά και για πολλά χρόνια ήταν απόλυτα τα κινητά τους. Ευτυχώς για αυτούς πραγματοποίησαν τις πωλήσεις, τις πολυπόθηκες πωλήσεις που περιμέναν εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο αναφορικά. Πόσες κουβέντες έχουμε κάνει, κύριε Καλογεράκη, και εσείς στο παρελθόν έχετε τοποθετηθεί αναφορικά με τις παθογένειες του φορολογικού μας συστήματος, αναφορικά με αυτά τα αγκάθια στο κομμάτι των αγοραπολισιών. Τι συμβαίνει και κυρίως τη φορολογία? Πόσο εύκολο είναι ένας ξένος να έρθει και να επενδύσει εδώ? Αυτό ήθελα να σας πω κυρίως, μπορώ να πω. Το τεράστιο ζήτημα που υπάρχει στην κρηματογορά είναι ο τεράστιος όγκος συλλογής εγγράφων, κυρίως από δημόσιους φορείς που καθιστούν τροχοπέδι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πώλησης. Δεν ξέρω πώς ακούτε εσείς που δεν είσαι του χώρου, δεν είσαι συνάδελφός μου, αλλά απλά να γίνει μια αγοραπολισία είναι πλέον αρκετά δύσκολη διαδικασία. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να βρεθεί κάποιος πελάτης να διαφερθεί για ένα κίνητο, να μπούμε στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και να το ολοκληρώσουμε αυτό. Το πιο δύσκολο μπορώ να πω είναι μετά να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία είναι πάρα πολλά και συνεχώς γίνεται παραπάνω, έτσι. Και όλοι εμπλεκόμενοι σε μια αγοραπολισία, δηλαδή εμείς, οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι συμβολογράφοι, δεινοπαθούμε σχεδόν κάθε φορά να ολοκληρώσουμε μια πώληση. Μάλιστα. Για να γίνει ένα συμβόλαιο. Ας τα ακούει το κράτος. Υπησέρχονται κλάδοι του δημόσιου φορείς, το χρηματολόγιο, η πολυοδομία, η εφορία, ο Δήμος, που εκεί δεν υπάρχουν χρόνοι να πεις να μπορείς. Υποστελεχωμένες υπηρεσίες, ας τα ακούσουν εκεί αρμόδιοι προεκλογικά, μήπως βρεθεί κάποια λύση έστω μετεκλογικά. Λοιπόν, κύριε Καλογεράκη, σας ευχαριστώ θερμά για την τοποθέτησή σας. Καλό απόγευμα. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.